Πανικός επικράτησε στην καρδιά του Λονδίνου όταν εκδηλώθηκε τρομοκρατική επίθεση από έναν άνδρα ασιατικής καταγωγής. Όλα άρχισαν όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ένας άνδρας μεσήλικας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρατώντας στα χέρια του μια μασέτα, επιτίθεται εναντίον αστυνομικών στον περίβολο του Κοινοβουλίου. Κατορθώνει και τραυματίζει έναν από αυτούς πριν δεχθεί τα πειρά συναδέλφων αστυνομικών και πέσει νεκρός. Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος άνδρας, οδηγώντας ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο, σκορπάει τον πανικό πάνω στη γέφυρα του Westminster, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Κοινοβούλιο. Ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο και αρχίζει να χτυπάει τους πεζούς που περπατούν πάνω στη γέφυρα. Λίγες στιγμές αργότερα έπεσε με το όχημά του στα κυκλειδώματα έξω από το Κοινοβούλιο. Η γέφυρα Westminster είναι γεμάτη τραυματίες και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο αριθμός των ανθρώπων που χτύπησε ο δράστης με το αυτοκίνητό του. Οι πληροφορίες μιλούν για μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Ασθενοφόρο ελικόπτερο έφτασε επί τόπου. Everybody came running out, as you can imagine, into a scene of chaos, of people running in the opposite direction as police were trying to force people, expel them as quickly as possible out of the area. Τουλάχιστον 4, ενώ ορισμένοι μιλούν για 12 ανθρώπους, ήταν στο έδαφος, με κάποιοι να αιμορραγούν ακατάσχερα κατά φαινόμενα να μην έχουν τις αισθήσεις τους. Μία από τις φωτογραφίες εικονίζει μια ανθρώπινη σωρό κάτω από τους τροχούς ενός λεωφορείου του Λονδίνου. Οι πυροβολισμοί σκόρπισαν τον πανικό στην περιοχή. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί ανάμεσα τους πολλοί τουρίστες έτρεχαν τρομοκρατημένοι για να φύγουν από το σημείο. Including dozens of workers who were working on the road around Parliament Square. Το Κοινοβούλιο σταμάτησε τις εργασίες του. Η αστυνομία ζήτησε από όσους βρίσκονται στο κτίριο του Κοινοβουλίου να μείνουν στα γραφεία τους και μακριά από τα παράθυρα. Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως. Ο κοντινός σταθμός του μετρό έκλεισε, ενώ βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί βρίσκονταν πλέον στους χώρους του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ένας αστυνομικός με πολιτικά έσπρωξε την Τερέζα Μέι σε ένα αυτοκίνητο και απομάκρυνε την Πρωθυπουργό της Βρετανίας ταχύτατα από το σημείο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε για την κατάσταση στο Λονδίνο σύμφωνα με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.